η οποία ουσιαστικά δεν έχει επιτευχθεί. Αυτό σημαίνει ότι τους καλλιτικούς καιρούς η κυβέρνηση υποφεύγει. Παρατηρώ αυτή τη στιγμή με τη ιδιότητα μου σαν γιατρός ότι τα προβλήματα υγείας των εργαζομένων πολλαπλασιάζονται. Πολλαπλασιάζονται διότι εγώ ως γιατρός του ερεστικού συστήματος υποδητικής στήριξης περισσότεροι έχουν προβλήματα υγείας τα οποία σημαίνει ότι κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια μεταβάλλονται κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το προσωπικό μειώνεται εις βάρος της υγείας σας. Όλα λοιπόν αυτά τα προβλήματα πρέπει το σωματείο να τα συζητήσει αργότερα στη σύσκεψη που θα κάνετε και πραγματικά να εργοδοτούν οι προσπάθειες με το συντονισμό όλων, διότι πραγματικά εσείς αποτελείτε αυτή τη στιγμή ένα σημαντικό κομμάτι στην τοπική κοινωνία, διότι το μόνο που απέμεινε μέσα στην περιοχή που ζούμε είναι ο τουρισμός και πρέπει λοιπόν να δώσουμε ένα στίγμα και μια βοήθεια προς τον εργαζόμενο. Διότι το εάν ο εργαζόμενος καταβάλει προσπάθειες για να δείχνει το τουριστικό κομμάτι σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο, το όφελος δεν είναι προς την μεριά του εργαζόμενου. Είναι προς την μεριά του επιχειρηματία. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι ο εργαζόμενος δεν είναι ένα εργαλείο προς την κατεύθυνση της επιχείρησης. Γι' αυτό υπάρχει το εργατικό κέντρο, γι' αυτό υπάρχει το σωματείο, γι' αυτό υπάρχουν οι φορείς, ούτως ώστε διεκδικώντας τα δίκαια αιτήματα του εργαζόμενου να μπορούν να του δώσουν μια ανακούφιση.